Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση κατέθεσε την εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2014 σε συνθήκες στισήματος γραμμών μαζινό απέναντι στην Τρόικα, δηλαδή οχυρών καταδικασμένων να πέσουν χωρίς μάχη μέσω διλημάτων όπως αυτό από αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή πληστηριασμούς τώρα ή κούρεμα των καταθέσεων μετά το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα μας αναγκάζει να συζητήσουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που δεν υπάρχει ούτε καν στα χαρτιά, καθώς η Τρόικα δεν έχει συμφωνήσει ακόμα για το ύψος και τα μέτρα του λεγόμενου δημοσιονομικού και του χρηματοδοτικού κενού 2014-2016. Γι' αυτό ο ανταποκριτής καθημερινής στις Βρυξέλλες σημειώνει στην προσωπική του ιστοσελίδα: τα νούμερα που δίνει η Αθήνα θεωρούνται στις Βρυξέλλες βγαλμένα από τον άρχοντα των δακτυλιδιών ή κάποιο άλλο έργο επιστημονικής φαντασίας. Τα παραπάνω σημαίνουν πως στη συνέχεια θα ψηφιστεί και δεύτερο συμπληρωματικός προϋπολογισμός και ότι θα μείνει σε εκκρεμότητα η μεγάλη συζήτηση για το χρέος. Η πρόταση προϋπολογισμού, ωστόσο, είναι επαρκώς καταστροφική ώστε να προειδεάζει και για τα έξτρα. Έχοντας διαλύσει τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, με τον προτινόμενο προϋπολογισμό σκοπεύουν να αφαιρέσουν από την οικονομία το 2014 άλλα 5,3 δις, επιπρόσθετα στα 10,9 δις ευρώ που αφαίρεσαν το 2013. Έτσι μπορεί το έλλειμμα να έχει μειωθεί κατά 31,8 δις την πενταετία 2010-2014, ο λογαριασμός περικοπής δαπανών και αύξηση της φορολογίας που έχει σταλθεί στα σπίτια των ανθρώπων όμως για το ίδιο διάστημα είναι το θηριώδες ποσό των 62,9 δις. Με άλλα λόγια, χάρη στη μνημονιακή πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, οι κυβερνήσεις της τελευταίας τετραετίας κατάφεραν να χάσουν διαχρονικά στη μαύρη τρύπα της ύφεσης και του χρέους τα μισά από όσα αφαίρεσαν από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Για το 2014 προς το παρόν περικόπτονται 2,9 δις παραπέρα δαπάνες, οι 2,7 από αυτές κοινωνικού κράτους, κρίσιμες ως αντίβαρος της κρίσης τους ήδη εξαιρετικά υποβαθμισμένους τομείς της παιδείας, που την έχετε κυριολεκτικά ξεπατώσει σε όλες τις βαθμίδες της φέτος, της κοινωνικής ασφάλισης, όπου η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων μειώνεται κατά 16,5% με αποτέλεσμα να εμφανίζεται έλλειμμα 800 εκατομμυρίων που αργά ή γρήγορα θα καταλήξει σε νέο ψαλίδι στις συντάξεις, των προνοιακών επιδομάτων και της υγείας. Είναι προφανές ότι θεωρείται πολυτέλεια τις δαπάνες των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΗ που πρακτικά τον διαλύεται απολύοντας και τους γιατρούς του και του φάρμακου σε συνθήκες 3 εκατομμυρίων ανασφάλιστων και βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης. Σε πρόσφατη έκθεσή του για την υγεία, ο ΟΣΑ διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα από την επιτυχία του στόχου μείωσης των δαπανών υγείας πλήττονται τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και αποσαθρώνεται το δίκτυο κοινωνικής προστασίας με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και για το προσδόκιμο ζωής. Οι υπόλοιπες είναι περικοπές αναπτυξιακών δαπανών του εξαιρετικά ισχνού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο κατά τη διετία 2013-2014 κουρεύτηκε παραπέρα κατά άλλα 500 εκατομμύρια σε μια Ελλάδα 1,5 εκατομμυρίων ανέργων. Όσο για την αύξηση της φορολογίας κατά 2,3 δις, στηρίζεται στην αύξηση των άμεσων φόρων λόγω της κατάργησης του γενικού αφορολόγητου και του ειδικού για τα παιδιά και της φορολόγησης από το πρώτο ευρώ ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και αγροτών, ενώ ταυτόχρονα ο φόρος επί των ακινήτων αυξάνεται κατά 40%, διευρύνεται αφάνταστα ώστε να αγκαλιάσει χωρίς αφορολόγητο όριο την ευρύτατη μικρή ιδιοκτησία και γίνεται ουσιαστικά δημευτικός. Η βασική διαφορά όμως του προτινόμενου προϋπολογισμού από προηγούμενους είναι η εισαγωγή με την πανοκρουσίες της νέας μεγάλης ιδέας του έθνους, του πρωτογενούς πλεονάσματος, ως προϋπόθεση επανόδου της χώρας σε τροχιά ανάκαμψης και εξόδου από τα μνημόνια, στην προοπτική της βασικής πρόβλεψης ότι το 2014 η ελληνική οικονομία θα περάσει για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια ύφεσης και απώλεια του 1/4 ακαθάριστου εθνικού προϊόντος
όντως της σε οριακή ανάπτυξη συν 0,6%, δηλαδή θα διανύσει μια απόσταση 4,5 ποσοστιαίες μονάδες από την προβλεπόμενη για το 2013 ύφεση μείον 4%. Και θα εμφανίσει πρωτογενές πλεώνασμα φέτος, μια χρονιά πριν αρχίσει η παρέλαση των πλεονασμάτων που αυξάνονται στο μεσοπρόθεσμο με μια περίεργη αριθμητική πρόοδο. Σε αυτά τα δύο θέματα φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία κυβέρνησης και Τρόικας. Ωστόσο, ο ΣΑ υποστηρίζει ότι θα συνεχιστεί μια ύφεση μείον 0,4% και το 2014 και η πρόβλαψη αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με ανάλογες πρόσφατες εκτιμήσεις των βασικών γερμανικών οικονομικών ινστιτούτων για ύφεση από μείον 1,5% έως μείον 0,5% κατά περίπτωση. Πού στηρίζεται την αισιοδοξία σας για οριακή έστω ανάπτυξη? Ως ατμομηχανές ανάπτυξης εμφανίζονται οι κλασικές του πλήρως αποτυχημένου εξωστρεφούς μοντέλου, στο οποίο θα κατέληγε η ελληνική οικονομία, αναμορφούμενη μέσω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, αφού πρώτα πιάναμε πάτο μέσω της ύφεσης, της ανεργίας και της πλήρους διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Πρώτον, οι άμεσες ιδιωτικές επενδύσεις. Παρά τα διαχρονικά πρωθυπουργικά ταξίδια όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, με πενιχρά αποτελέσματα επί 7 χρόνια τώρα, καλούνται να κάνουν μέσα σε ένα χρόνο με μαγικό τρόπο ένα άλμα αύξησης κατά 11,2% για να περάσουν από τη μείωσή τους φέτος κατά μείον 5,9% σε αύξηση συν 5,3% το 2014. Δεύτερον, οι εξαγωγές, εξετάζοντας χωρίς τα πετρελοειδή, στο διάστημα 2007-2012 υπάρχει μείωση του παγκόσμιου μερίδιου της Ελλάδας κατά μείον 26,7%, ενώ κατά τη διετία 2012-2013 μειώθηκαν κατά μείον 2,3%. Και τρίτον, η επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων. Μιας δημόσιας περιουσίας που πριν την κρίση τη διατιμούσαν σε 220 έως 250 δις, στο αρχικό μεσοπρόθεσμο του 2011 η Τρόικα και η τότε κυβέρνηση έθεταν στόχο ίσπραξης 50 δις μέχρι το 2016 για να εκπέσουν στο περσινό μεσοπρόθεσμο στα 9,6 δις. Με στόχο για τη διετία 2012-2013 2,6 δις, το 1 δις ως εκτός πραγματικότητας για φέτος πέρασε ήδη στο πρόγραμμα του 2014, ενώ οι συνολικές εισπράξεις, λέω όχι ξεπούλι, τις πωλήσεις, δεν φαίνεται ότι θα κλείσουν πάνω από 1,5 δις, ένα πραγματικό ξεπούλιμα. Βεβαίως χρειάζεται κάπως διαστραμμένη σκέψη για να συγκαταλέγει στους παράγοντες ανάπτυξης της ιδιωτικοποίησης. Όταν το όποιο αντίτιμο εκποίησής τους πάει κατευθείαν στο χρέος, ενώ το ελληνικό δημόσιο χάνει τα μερίσματα μηχανών που βγάζουν λεφτά στην κορφή της λίστας των πιο κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων, π.χ. ο ΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ και ΛΑΓΙΕ, ΔΕΣΦΑ, Ελευθέριος Βενιζέλος και ΙΔΑ. Και υπάρχει κωδικοποιημένη εμπειρία των πρώην δημοσίων επιχειρήσεων του ιδιωτικοποιημένου ήδη κατά τα 2/3 από τη δεκαετία του 90 δημόσιου επιχειρηματικού τομέα. Ελάχιστες νέες επενδύσεις, ευρεία από επένδυση με πώληση θυγατρικών και ακίνητης περιουσίας, δραστική μείωση νέων θέσεων, των υπαρχόντων θέσεων εργασίας και αύξηση των τιμολογίων τους. Με την επανακρατικοποίησή τους, καθώς οι βασικότερες προορίζονται για πώληση σε κρατικές επιχειρήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Κίνας, η Ελλάδα χάνει τα βασικά εργαλεία για άσκηση κρατικής πολιτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτός είναι πέρα από όλους τους άλλους και από τους βασικότερους λόγους να μπει όσο γίνεται πιο γρήγορα τέρμα στη διακυβέρνησή σας και στα μνημόνια. Αποτελεί βέβαια γρίφο πώς μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς ρευστότητα, με την πιστωτική ασφυξία φέτος γύρω στο μείον 3,5%, με μια από τα ίδια και για το 2014, καθώς οι ανακεφαλαιοποιημένες με λεφτά του ελληνικού λαού τράπεζες, κατ' επιταγή της Τρόικας λόγω κόκκινων δανείων, θα συνεχίσουν την πολιτική της αρνητικής πιστωτικής επέκτασης, με αποτέλεσμα να χαντακώνονται και του χρόνου όσες έχουν μείνει υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Γενικά, για να αποκτήσουμε σταθερότητα, θετικό πρόσημο, εξαγωγές και επενδύσεις, χρειάζεται άνοδος της διεθνούς οικονομίας, αντί για την ανεμική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη και τη γενικότερη παγκόσμια βεβαιότητα. Και βέβαια δεν μπορεί να συμβεί αυτό που υποστηρίζει η Γερμανία, το κάθε κράτος να είναι ανταγωνιστικό απέναντι σε κάθε άλλο. Επιπλέον, όσο πιο εξωστρεφές είναι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή όσο λιγότερο στηρίζεται στην εσωτερική κατανάλωση αγορά που σε εμάς έχουν καταρρεύσει, τόσο πιο εκτεθειμένο είναι στους διεθνείς ανέμους. Σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα, καταρχήν για το τρέχον έτος, που από στόχο 0 έχει αναβαθμιστεί στα 812 εκατομμύρια. Ακόμα και στην περίπτωση που προκύπτει με όρους πραγματικότητας και όχι δημιουργικής λογιστικής, θα πρόκειται για πλεόνασμα φτώχειας και δυστυχίας, καθώς αντλείται κατευθείαν από το έλλειμμα στις τσέπες του εργαζόμενου λαού και στηρίζεται στη διάλυση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Εξάλλου, για να εμφανιστεί το 2014 το προβλεπόμενο πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ 3 δις ευρώ, απαιτούνται ήδη στο παρόν νομοσχέδιο πρόσθετα μέτρα 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσαυξημένα κατά το ποσό του όποιου δημοσιονομικού κενού του 2014. Άρα, για τι είδους πλεόνασμα πραγματικά μιλάμε? Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο από Τρόικα και κυβέρνηση, δεν αποτελεί μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των συντάξεων των μισθών και των κοινωνικών αναγκών. Αντίθετα, αναδιανέμει εισόδημα από τους κάτω, στους πάνω και στους έξω, μιας και το σύνολό του προορίζεται για την πληρωμή των κοχρεωλησίων των δανειστών. Εκεί θα πηγαίνει επιπρόσθετα και το 30% τυχόν υπέρβαση του στόχου, δηλαδή εφόσον προκύπτει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το φετινό όμως πλεόνασμα για μια και μοναδική φορά έχει μια λειτουργία σχεδόν μαγική. Επειδή η πρόβλεψη μόνο για το 2013 είναι για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, θα αποτελέσει ολόκληρο υπέρβαση στόχου. Γι' αυτό και το 70% του θα μπορούσε όντως να αναδιανεμηθεί με την άδεια της Τρόικας. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, καθώς είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε ότι θα έχουμε υπέρβαση έστω και ένα ευρώ πάνω από τα 3, τα 6 ή και τα 9 δις του προγραμματισμένου στόχου για πλεόνασμα τα 3 επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε έτσι επίσης γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, μια και αυτός το έχει υπογράψει, ότι ολόκληρο το πλεόνασμα πάει στο χρέος, επαναλαμβάνει συνεχώς ότι το 70% του πλεονάσματος θα διανεμηθεί του χρόνου στο λαό. Σας αρκεί ότι η μοναδική χρονιά που αυτό είναι πιθανό να γίνει είναι το 2014, χρονιά διπλών, μπορεί και τριπλών εκλογών. Πέρα από αυτά, κάθε δημοσιονομικό πλεόνασμα βαθαίνει την ύφεση και αυξάνει την ανεργία, εκτός αν ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας είναι ψηλότερος από αυτό. Πράγμα που απαιτεί ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από 4,5% τα επόμενα χρόνια. Αυτό κι αν είναι επιστημονική φαντασία. Με αυτόν τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια προκειμένου να αποφύγει να τοποθετηθεί για το θηριώδες και μη βιώσιμο δημόσιο χρέος που ρούφηξε στη μαύρη τρύπα του την τετραετία 2010-2013 σχεδόν ολόκληρο το ποσό των δύο δανειακών συμβάσεων των μνημονίων, 210,2 δισεκατομμύρια σε σύνολο 219 που θα έπρεπε να τα πάρει μέχρι το τέλος χρόνου αν παίρναμε και το ένα δις, με μόλις 7,8 δις, δηλαδή λιγότερα από 2 δις το χρόνο, να έχουν διοχετευτεί στο πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού. Ενώ αφομοίωσε ταυτόχρονα, χωρίς να αφήσει ιδιαίτερα ίχνη, 2 κουρέματα χρέους το 2012, το οποίο PSI, το οποίο κουρέψαμε κυρίως τον εαυτό μας και είναι σαν να πυροβολήσαμε το πόδι μας, και το buyback. Όπως λέει και ο ποιητής, σπήρατε μελάνι και θερίσατε νούμερα. Εδώ όμως πρόκειται κυριολεκτικά για αίμα. Μετά από όλα αυτά το χρέος, που το 2010 μπαίνοντας στο μνημόνιο ήταν 328,6 δις ή 142,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει εκτοξευθεί και πάλι σε ύψος 32 ποσοστιαίων μονάδων παραπάνω από το 2010, στο 175,5%, ενώ σε απόλυτα νούμερα έχει μειωθεί μόλις τα 321 δις, δηλαδή 7,6 δις όλα λιγότερα. Είναι πραγματικά, δηλαδή, απίθμενο.
Εννοείται ότι δεν πρόκειται να ανακαλύψει ποτέ κανείς ίχνος από το 1,5 δις των ιδιωτικοποιήσεων στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών, που όμως αφορά το κυριολεκτικό ξεπούλημα του ΟΠΑΠ των κρατικών λαχείων, της ΔΕΣΦΑ, του Golden Hall, 28 κεντρικών δημόσιων κτηρίων, υπουργείων και άλλων, της ΓΑΔΑ κλπ. Ούτε υπάρχει καλύτερη απόδειξη για το απίθμενο του χρέους από το ότι η πρόβλεψη για το συνολικό χρέος στον προϋπολογισμό του 2014 είναι ότι, αφού καταπιεί 25 δις το κοχρεολύσια, προβλέπεται να μειωθεί όλο και όλο κατά 1 δις. Έτσι καταλαβαίνουμε και τη διόρθωση της προχθεσινής έκθεσης του ΟΣΑ, που πρόσθεσε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 30 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόβλεψη του ΔΝΤ για το χρέος το έτος 2020, ανεβάζοντάς το στο 158%. Αντιμέτωπη με τον κυκαιώνα του χρέους, η κυβέρνηση δεν τολμά να συνταχθεί με την άποψη στα πλαίσια της τροϊκανής σύγκρουσης για κούρεμα. Υιοθετεί αντίθετα την πολιτική προσέγγιση της γερμανικής οικονομικής πολιτικής, της Κομισιόν και της ΕΚΤ, την αποκαλούμενη κενό casualties, δηλαδή όχι απώλειες για τα κράτη-μέλη, δανειστές και την ΕΚΤ, που προβλέπει ελάφρυνση του χρέους με επιμήκυνσή του κατά 30-50 χρόνια μέσω swap και μείωση των επιτοκίων του κοντά στο 0%. Και την εξυπηρέτησή του μέσω ενός συνδυασμού μειωμένων τοκοχρεωλησίων, ψηλών και ηφαισιακών ετησίων πρωτογενών πλεονασμάτων και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Από εδώ και πέρα οι αντιλήψεις Τρόικας και κυβέρνησης χωρίζουν. Η κυβέρνηση θέλει επιστροφή στις αγορές για τα συμπληρωματικά μέσα στο 2014, με τι επιτόκιο αλήθεια, ενώ το ευρωπαϊκό μέρος της Τρόικας κλείνει προς τρίτο μνημόνιο με μικρή δανειακή σύμβαση που θα επιστρέψει ολόκληρη στους ίδιους. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτά σημαίνουν ότι ΕΕ και ΕΚΤ και από κοντά η ελληνική κυβέρνηση περνούν σε άλλα κριτήρια αντιμετώπισης του χρέους, από τη βιωσιμότητα στην εξυπηρεστησιμότητα, και έτσι ένα μη βιώσιμο χρέος δεν θα απασχολεί πλέον ως τέτοιο, εφόσον μπορούν να πληρώνονται τα τοκοχρεωλήσια με οποιαδήποτε θυσία και οποιοδήποτε κόστος. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει ξανά να σταθεί στα πόδια της, όσα χρόνια και αν περάσουν, αν δεν ανατρέψει και σήμερα, όχι όταν θα είναι πολύ αργά, αυτή την πολιτική. Και μιλάμε για βαθιά μες στο χρόνο. Όπως επιβεβαίωσε απαντώντας την ερώτησή μου ο κύριος Όλι Ρεν, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του ευρωπαϊκού χρέους που χρωστάμε, δηλαδή τόσο πιο βαθιά μετά το μέσο του 21ου αιώνα, όσο πιο μεγάλη θα είναι η επιμήκυνση του χρέους, σύμφωνα με το δεύτερο ευρωπαϊκό κανονισμό του λεγόμενου TUPAC, όλες οι χώρες που βρίσκονταν σε μνημόνια το Μάιο του 2013, όταν βγουν από το σχετικό καθεστώς, θα παραμείνουν σε καθεστώς μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας, φτιστό με το σημερινό, με την Τρόικα να συνεχίζει τις επισκέψεις της κυριολεκτικά στον αιώνα των αιώνων. Συμπέρασμα. Και κλείνω με αυτό. Οποιαδήποτε αφετηρία επιδίωξης μιας πολιτικής για την ανακούφιση των άνεργων και εργαζόμενων ανθρώπων που υποφέρουν, ανακοπής μετανάστευση των νέων, ανάπτυξη και παραγωγικής ανασυγκρότησης, προϋποθέτει απαλλαγή από τα μνημόνια και δραστικό κούρεμα του χρέους, μορατόριουμ τόκων και πληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης για την Ελλάδα αλλά και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μη βιώσιμο χρέος. Το χρωστάμε αυτό πριν απ' όλα στους αγέννητους ανθρώπους που σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν χάσει τη ζωή που ακόμα δεν έχουν αποκτήσει σε μια κυριολεκτική απικία χρέους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Παραβάνη.